Πάμε να ανοίξουμε τη θεματική που έχει να κάνει με τις εκλογές της προσεχούς Κυριακής, της 21 του Μάη. Φιλοξενούμε βέβαια υποψήφιους βουλευτές τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες εδώ στην Κρήτη σήμερα, προκειμένου να ξετυλίξουν την ατζέντα τους και να αναφερθούν πάνω σε θέσεις και απόψεις για την επόμενη μέρα. Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα την κυρία Ελένη Βατσινά, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής. Στην καλησπέρα μας. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, γνωρίζουμε το πρόγραμμά σας, ωστόσο βρήκατε χρόνο προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερώσουμε και τον κόσμο αναφορικά με την ατζέντα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω και να σας αναφέρω ότι η δυναμική σας στην ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζού είναι γνωστή και δεν αμφισβητείται. Νομίζω και ρεπορταζιακά και πολλοί μιλούν για το κάστρο της Βατσινά στο Μαλεβίζο, ωστόσο διαπιστώνεται και μία δυναμική και σε άλλες περιοχές. Και θέλω να σας ρωτήσω αν σας γεμίζει ευθύνη η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμά σας. Το κάστρο της Βατσινά. Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι. Εγώ δεν θα πω ότι το Μαλεβίζι είναι το κάστρο μου, θα πω ότι είναι το σπίτι μου. Θα πω ότι είναι η οικογένειά μου, θα πω ότι είναι ο τόπος μου. Ο τόπος που επιστρέφω πάντα στους ανθρώπους που με στηρίζουν και τους στηρίζω και εγώ με όποιο τρόπο μπορώ. Είναι όμως αλήθεια και το διαπιστώνω και εγώ αυτό στην καθημερινότητά μου. Η οικογένεια που χτίσαμε το 2019 όχι μόνο είναι δίπλα μου και με στηρίζει δυναμικά, αλλά μέρα με τη μέρα δυναμώνει και μεγαλώνει περισσότερο. Με γεμίζει αισιοδοξία όμως το γεγονός ότι συναντώ κόσμο που εκτιμάει την Ελένη, που εκτιμάει τις αλήθειες μου. Γιατί επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ο κόσμος έχει κουραστεί με τους δήθεν σωτήρες, θα έλεγα, που κάποτε υποσχέθηκαν, έταξαν και πολλές φορές απογοήτευσαν. Σε ό,τι αφορά εμένα όμως, εγώ θα πω ότι ακούω τα προβλήματα του κόσμου, στέκομαι στα προβλήματα του κόσμου και προσπαθώ να κάνω τη φωνή του κόσμου όλο και πιο δυνατή. Αυτό ακριβώς διεκδικώ να συνεχίσω και μετά τις 21 του Μάη με μεγαλύτερη ισχύ, με την ισχύ της Ελληνικής Βουλής. Και η ευθύνη είναι φυσικά μεγάλη και επιτρέψτε μου να πω κύριε Παναγιωτόπουλε, μπορώ να τα καταφέρω. Λοιπόν, εγώ κρατώ το Μαλεβίζ είναι το σπίτι σας, είναι η οικογένειά σας. Προτείνω να το πάμε λίγο πιο κεντρικά. Τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 24 ώρα, ότι δεν επιθυμεί συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα δεν έχω να πω πολλά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η απάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση. Και θέλω να σας ρωτήσω αν δίνει απαντήσεις γενικότερα η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη και μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί περί συνεργασίας και συνεργασιών ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία και αν κατ' επέκταση βέβαια ενισχύεται και συσπυρώνεται και η βάση του κόμματος και σε τοπικό επίπεδο και πανελλαδικά. Πριν από λίγα, μόλις 24 ώρα, ο πρόεδρός μας Νίκος Ανδρουλάκης από τα Χανιά είπε αλήθειες. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει δυναμικά και αυτό είναι το άγχος της Νέας Δημοκρατίας, να μην μπορεί να αναγεννηθεί η Δημοκρατική Παράταξη, γιατί είναι και ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς την αυτόνομη πορεία μας, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι πρωταγωνιστής, το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορία και με αυτό θα συνεχίσει να εργάζεται. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να έχει τη δύναμη να αποτελέσει το ρυθμιστή για το συμφέρον του κάθε πολίτη. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο χρήσιμο είναι για ένα νέο πολιτικό να έχει πριν ασχοληθεί και επίσημα με την πολιτική, να έχει επαφή με το επιχειρήν, να έχει επαφή με την εργασία, να έχει επαφή γενικότερα, αν θέλετε να το γενικεύσω, με το αντικείμενο των σπουδών του και πόσο αποκρουστικός είναι ο όρος επαγγελματίας πολιτικός, πολύ ακουσμένος, πολύ υπομένος. Όντως, το ακούμε συχνά και είναι όντως αποκρουστικό και ιδιαίτερα ανούσιο. Αν δεν προέρχεσαι από την κοινωνία, από την εργασία και αν δεν έχεις έρθει αντιμέτωπος με αυτό που λέμε την πραγματική ζωή, πώς μπορείς να διαμορφώσεις θέσεις και προτάσεις. Το κυριότερο όμως είναι πώς θα μπορέσεις να ισχυροποιήσεις το χαρακτήρα σου έτσι ώστε να διεκδικήσεις και να απαιτήσεις όταν χρειαστεί. Όμως θεωρώ ότι η πολιτική
πολιτική, είναι η προέκταση της καθημερινής μας ζωής και στην καθημερινή μας ζωή είναι απαραίτητο να έχει στριφτεί σε εισαγωγικά, να έχει δοκιμαστεί και κάποιες φορές ίσως και να χρειάζεται να στραπατσαριστείς. Πολλοί λένε να έχεις κολλήσει ένσημα πριν να ασχοληθείς με την πολιτική για να φουγκραστείς και τα προβλήματα του κόσμου. Και ειδικά της νέας γενιάς, των νέων ανθρώπων. Μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις τα ουσιαστικά προβλήματα του κόσμου και μόνο έτσι μπορείς να σταθείς στα προβλήματα αυτά και να βρεις λύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει μία συνάντηση. Γνωρίζω ότι έχετε πραγματοποιήσει μία περιοδία, έχετε βρεθεί σε κάθε χωριό, σε κάθε περιοχή της ενδοχώρας από 2 και 3 φορές και μάλιστα μέχρι και την Κυριακή θα συνεχίσετε να το πράτετε. Και να σας ρωτήσω αν υπάρχει μία συνάντηση, μία επαφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που σας έκανε να λυγίσετε, σας έκανε να κομπιάσετε, σας έκανε να δακρύσετε. Πάμε στο ανθρώπινο κομμάτι. Δεν είναι μόνο μία περίπτωση και αυτό είναι που με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Βέβαια, επιτρέψτε μου εδώ να μιλήσω γενικά, διότι πίσω από αυτές τις ιστορίες βρίσκονται άνθρωποι και οικογένειες. Έχω συναντήσει ζευγάρια που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους και κινδυνεύουν με έξωση. Έχω συναντήσει συνταξιούχους με συντάξεις πείνας και έχω δει δυστυχώς πολλούς άνεργους που ντρέπονται, όπως λέμε, να ζητήσουν αυτό το χαρτζιλίκι από την οικογένειά τους. Δεν λαϊκίζω και δεν υπερβάλλω, κύριε Παναγιωτόπουλο, και το γνωρίζετε πολύ καλά και ένα παραπάνω εσείς με τα ρεπορτάζ που πραγματοποιείτε κάθε μέρα στην εκπομπή σας. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Σε αυτά τα προβλήματα θα ήθελα εγώ να σταθούμε, να δώσουμε λύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο να αγωνιά και να προσπαθεί να επιβιώσει με τα απολύτως απαραίτητα. Και κάτι άλλο για να απαντήσω ολοκληρωμένα την ερώτηση που μου κάνατε, κάτι που δεν θέλω να ξεχάσω. Θα πω ότι στην περιοδία μου αισθάνομαι πάντα έναν άνθρωπο δίπλα μου, έναν άνθρωπο που δεν είναι πια μαζί μας, τον Γιάννη το Βασιλάκη. Ο κύριος Γιάννης ήταν στο ξεκίνημα μου μαζί, όμως τον πρόδωσε δυστυχώς η γνωστή αρρώστια και θα ήθελα, μου έμαθε πολλά και το εκτιμώ και θα τον ευχαριστώ για πάντα. Να πάμε τώρα στον όρο ΠΑΣΟΚ, στον ήλιο και το πράσινο χρώμα, όπου πραγματικά στέκεστε εμφατικά σε όλες τις τοποθετήσεις σας. Και βέβαια όλα όσα συνδέουν το τώρα με το παρελθόν κατά κάποιο τρόπο. Δείχνετε μια νοοτροπία άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αξίες του κόμματος, του κινήματος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολούθησαν οι κριτικοί για δεκαετίες. Για να έχουμε μέλλον δεν πρέπει σίγουρα να ξεχνάμε το παρελθόν, κύριε Παναγιωτόπουλη. Και αυτό το ένδοξο παρελθόν, από αυτό το ένδοξο παρελθόν, εμείς κρατάμε τις αξίες και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ. Και θα πω ότι με χαρά βλέπω τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει στο σπίτι του και μαζί, αν θέλετε, προχωράμε για να ανατείλει ο ήλιος, να ανατείλει ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο με την προεκλογική ομιλία, την τελευταία του Νίκου του Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Ο Πρόεδρος θα κλείσει την προεκλογική περίοδο με μια ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, 7 η ώρα, την Παρασκευή. Και καλώ τον κόσμο να δώσει το παρόν και είμαι σίγουρη ότι αυτή η ομιλία θα είναι μεγαλειώδης. Να συμπληρώσω όμως και να καλέσω και τον κόσμο να του υπενθυμίσω το ραντεβού μας στις Κάλπες, στις 21 του Μάη, γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, ψηφίζεις αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.